Για την επίθεση που είχαμε χθες στην Βουλή. Και ρωτάω, ζητώ συγγνώμη που σας ρωτώ, αλλά δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω. Είχατε το χαρτοφυλάκιο στις Γενικές Γραμματείες στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση, κύριε Τζίμα? Κοιτάξτε, πρόκειται. Άκουσα και το γραμματέα. Έχει πολλές φορές πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Πρόκειται για πράξεις που δεν λύνουν τίποτα επί της ουσίας. Μάλλον το αντίθετο θα έλεγα. Περισσότερο καλλιεργούν μια συζήτηση περί νόμου και τάξη. Αξιοποιούνται πολλές φορές αυτή την κατεύθυνση. Και είναι ένα ερώτημα γιατί σήμερα, αυτή τη στιγμή, την ώρα που κατά τη γνώμη μας τα κύρια, τα βασικά ζητήματα πρέπει να συζητηθούν άλλα μπροστά στην προεκλογική περίοδο, δεν πρέπει να λειτουργήσουν αποσανατολιστικά τέτοιες πράξεις και να μείνει η σκέψη του κόσμου που μας παρακολουθεί σήμερα στα βασικά, το τι έρχεται την επόμενη μέρα, ποια είναι η πορεία που πρέπει να ακολουθήσει και πώς πρέπει να σταθεί στις εκλογές. Όχι, όχι, στον κύριο Τζίμα ήθελα να πάω, επειδή είμαστε για την Ευρωβουλή. Αν εισπράτεται το ίδιο που λέει η κυρία Τζαβέλα, αμέσως μετά, κύριε Ανακοστή. Κοιτάξτε να δείτε, η δυσαρέσκεια ο θυμός του κόσμου είναι δεδομένος. Γιατί η πραγματικότητα, η 9χρονη, ας πούμε, για τα τελευταία χρόνια, είναι επίσης συγκεκριμένη. Υπάρχει μια σωρία μέτρων, αλλαγών προς το χειρότερο σε όλα τα επίπεδα της ζωής των εργαζομένων, των συνταξιούχων, της νεολαίας. Και από αυτή τη σκοπιά το διακύβευμα της επομένης των εκλογών είναι από ποια θέση θα βραθεί ο κόσμος που μας ακούει σε σχέση με αυτή την πορεία. Η γνώμη μας είναι ότι η δέσμευση που έχουν και τα δύο μεγάλα κόμματα και άλλα κόμματα όπως το Κινάλ για παράδειγμα απέναντι σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και πορεία της οικονομίας, απέναντι σε ένα συγκεκριμένο ευρωενωσιακό οικονομικό πλαίσιο και στρατηγική, παρά τις αποχρώσεις που μπορούν να έχουν και τις αναλλαγές στην πολιτική τους, σημαίνει ότι αυτή η πορεία των χαμηλών πτήσεων για τα λαϊκά εισοδήματα, για τις λαϊκές ανάγκες, για αυτά που έχουν προκοπεί, θα συνεχιστεί. Άρα, κατά τη γνώμη μας, χρειάζεται ο κόσμος που θα προσέλθει στις κάλπες να σκεφτεί πολύ σοβαρά αν με την ψήφο του προς αυτά τα κόμματα στείλει ένα μήνυμα, ένα πράσινο φως συνέχισης αυτής της πολιτικής, ενώ στην πράξη η δυσαρέσκειά του αυτό που θέλει να εκφράσει είναι ένα καθαρό μήνυμα καταδίκης και μια άλλη προοπτική. Από αυτή τη σκοπιά λέμε ότι χρειάζεται να στηρίξει το Κομμουνιστικό Κόμμα, γιατί είναι το μόνο κόμμα που οι θέσεις του, η πολιτική του, δεν υποτάσσονται, ας το πούμε έτσι, στο μηνόταυρο της ανταγωνιστικότητας, που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο υπηρετούν όλες οι άλλες πολιτικές γραμμές. Άρα, ισχυρό κουκουέ σημαίνει σε αυτή τη μαύρη, ας την πούμε έτσι, στις 50 αποχρώσεις του μαύρου που έχουν κυριάρχησει στην πολιτική ζωή του τόπου, σημαίνει κόκκινο, πολύ κόκκινο. Για να διαλυθεί αυτή η κατάσταση και να ανοίξει ένας διαφορετικός δρόμος και μια διαφορετική προοπτική. Κύριε Τζίμα, για το συγκεκριμένο θέμα, φοβάστε νατοικές επεμβάσεις και τα σχετικά? Κοιτάξτε, έχουμε τοποθετηθεί επανειλημμένα. Τι φοβόμαστε? Μακάρι να μπει το ΝΑΤΟ να βοηθήσει. Αν είναι. Νομίζω ο κύριο Τζίμα έχει λίγο διαφορετική άποψη. Πολύ διαφορετική. Υποθέτω. Να πάει να χτυπήσουν. Έχετε δίκιο. Είναι λαθασμένο το ερώτημα το δικό μου. Να πάνε να μα χτυπήσουν οι Τούρκοι και να πούμε δεν θέλουμε το ΝΑΤΟ να μα προφυλάξει. Κύριε Τζίμα. Πάντως και η κυπριακή κατοχή με 40 χρόνια ΝΑΤΟ είναι ένα το κρατούμενο. Όπως επίσης και μια σειρά αμφισβητήσεις στα κυριαρχικά δικαιώματα γίνονται με αυτούς τους όρους. Με τους όρους και τις συμμαχίες που σήμερα προβάλλονται ως παράγοντες ασφάλειας για τη χώρα. Παλιότερα τις προβάλλει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟ. Τώρα τις προβάλλει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μάλιστα ρεφάρει και με την περιβόητη ενεργό εξωτερική πολιτική. Εμείς πολλές φορές τον έχουμε χαρακτηρίσει και ως σημειοφόρο του ΝΑΤΟ και των σχεδιασμών αυτών στην περιοχή. Σήμερα βλέπουμε ότι σε αυτή τη χωάνη των αντιπαραθέσεων τα προβλήματα διωγγώνονται. Αυτό είναι αντικειμενικό σε αυτό το σύστημα, γιατί οι ανταγωνισμοί είναι μεγάλοι, τα 3 εκατομμύρια είναι πολλά και κανένας δεν σκέφτεται τους εργαζόμενους, τους λαούς, τις ευρύτερες περιοχές, αλλά πώς θα γίνει μοιρασιά της λίας και ποιος θα πάρει τα περισσότερα. Mm-hmm. Ορισμένοι λένε, και ο κύριος Πρωθυπουργός και άλλοι, ότι εμείς εδώ πέρα με τις συμμαχίες που έχουμε υπάρχει και προστασία, υπάρχει και ασφάλεια και θα διευθετήσουμε τα ζητήματα. Ευθέως να πούμε τρίχες. Το αντίθετο έχει αποδειχθεί, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα επικίνδυνο αλυσβέρηση και ο μόνος παράγοντας που πραγματικά μπορεί να παρέμβει είναι το ίδιο το εργατικό λαϊκό κίνημα, αμφισβητώντας αυτές τις συμμαχίες και ανοίγοντας ένα δρόμο για μια τελείως διαφορετική προοπτική συνεργασίας, φιλίας των λαών. Γι' αυτό και ψήφος στις ευρωεκλογές, που δεν πρέπει να είναι μόνο ψήφος καταδίκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, κατ' επέκταση, γιατί κοινά είναι τα ζητήματα, οι κατευθύνσεις, και το οξύμορο, οι πολιτικές, έτσι, το πρέπει κομμένα, να είναι και μια Ευρωβουλή για να καταδικάσετε την Ευρώπη. Πρέπει να είναι και μια ψήφος καθαρή,
η οποία ανοίγει και έναν άλλο διαφορετικό δρόμο για μια διαφορετική Ελλάδα. Εμείς λέμε την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού και γι' αυτό σήμερα και μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο έχει σημασία η ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος και για να ακούγονται οι λαϊκές διεκδικήσεις, αλλά και να γνωρίζει και ο λαός σήμερα αυτά που αποφασίζονται εκεί μέσα και όχι να έρχονται πασπαλισμένα με ζάχαρη άχνη όπως έρχονται πολλές φορές και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει από πού του έρχονται οι κατραπακές. Γι' αυτό έχει σημασία. Κράτησα πριν αυτό που είπατε για την.